Έχω υποφέρει πάρα πολύ και δυστυχώς βλέπω ότι το είχα πει και πάλι σε εσάς, η κυρία Τριάντη. Με έχει ρωτήσει, μου λέει, τι πιστεύετε για τα play-offs και του λέω, κοιτάξτε, αν παιχτούν στο γήπεδο θα περάσουμε, θα πάμε τρίτη εθνική. Αν δεν παιχτούν και παιχτούν στα χαρτιά, δυστυχώς δεν θα περάσουμε. Απογοητευμένος από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την νοοτροπία της εποχής, δηλώνει ο Αγαθοκλής Χριστόπουλος. Υπάρχει μια απογοήτευση από το γενικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας και σωστός επιχειρηματίας και έχει μια τάση στο να δημιουργεί. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο τον αποτρέπει. Στο ποδόσφαιρο εγώ είμαι απογοητευμένος καταρχάς από τους ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να αποκτήσουν μια παιδεία την οποία έρχεται από τις ακαδημίες, όχι από όλους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ξεχωρίζουν. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος δυστυχώς δεν έχουν παιδεία ποδοσφαιρική. Κατά δεύτερο λόγο, από όλο αυτό το συρφετό που υπάρχει μέσα και πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί άλλος έρχεται στο γήπεδο δεν έρχεται για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, να χαρεί και να χειροκροτήσει τα παιδιά, έρχεται για να εκτονωθεί. Και αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Πας στο γήπεδο γιατί σας αγαπάς το ποδόσφαιρο. Και όχι να εκτονωθείς και να βρίσεις είτε το διαιτητή είτε το άλλο. Και φυσικά υπάρχουν και τα τρομερά μεγάλες ατέλειες και στο ερασιτεχνικό αλλά και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δέστε το απλά. Θα σας το δώσω σαν έτσι ερώτημα το οποίο ας το ψάξουν κάποιοι να το βρούνε. Βλέπετε σε όλες τις χώρες μεγάλες εταιρείες επενδύουν στην κατασκευή γηπέδων. Επενδύω στην κατασκευή γηπέδων. Έχετε δει καμία μεγάλη εταιρεία να επενδύσει στην Ελλάδα? Πικράμενος και από την απώλεια στα χαρτιά της επιθυμητής ανόδου του Πανθουριακού στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου προχωρά σε πείσμα των καιρών και μιλά στην τηλεόραση Best για το όνειρο που έχει για την περιοχή της Θουρίας. Ένα σύγχρονο γήπεδο. Θα αλλάξει από εμάς. Εγώ σκέφτομαι μέσω της εταιρείας μου να επενδύσει και να φτιάξει ένα αρκετά καλό γήπεδο, ένα μεγάλο γήπεδο εδώ στη Θουρία. Συνεχίζω, θα ήθελα να συνεχίζω πιο κρυφά, όχι τόσο φανερά.